Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Evolution League από τη Sony Arena. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Μαμούς και Never Again. Never Again και Μαμούς, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πρέπει να πω ότι είναι για τους μαύρους. Οι ομάδες έχουν αρχίσει τους παίκτες και καλά την κεφάλι με το καλημέρα. Η πρώτη προσπάθεια από Δίδη Καρπούς. Με το χαρτιαδάκι. Καλά την κεφάλι. Στα 14 δευτερόλεπτα είναι. Κάνει σετ δε τόλο ο Φλυκιαδάκης. Έχω λίγο Αμερικάνο σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Έσοδος παρόλα αυτά και στην πόλη ο Χαρτιαδάκης, 0-3. Πρώτη κατοχή τώρα για τους Never Again. Οι οποίοι θα ξεκινήσει με Σαμαρά που έχει τώρα την μπάλα Λουκοβίτης. Λιβάνι, Σαλίδα, που έχει ξεκινήσει ως βασικός απόψε και Τσαρτιτζόγλου. Λουκοβίτης θα πάρει ένα τρίποντα στα 6 δευτερόλεπτα, είναι έρθει το 3-3. Έμεσα τρίποντα από τη μία, άμεσα τρίποντα από την άλλη. Και το παιχνίδι στο μπαλό. Μούθι, ο οποίος είναι με τον Χαλκεδάκη, ο οποίος φώναξε δυνατά παρόν στην προηγούμενη φάση, με Καραγκούνη, Ζανά, ποιος πήρε την μπάλα από τον Μακρύδη. Μακρύδης, λοιπόν, Κελιάκος, για τρεις είναι αυτό. Μάνης, πάρει ένα jump shoot απάνω στον Σαμαρά, υπάρχει επιθετικό rebound, άστοχος και πάλι ο Ψαλίδης έχει κρυθεί από 2, από 3, τώρα θα βγάλει μια λάθος μπάζα. Είναι επιτυχή, πάει ακόμα και τέταρτος παίκτης και τον περικύκλωσε. Έκανε μια πάσα στον Χαλκεδάκη. Ζανάς παίρνει τον γύρο στο πέρασμα ένα μέτρο από 2, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είχα την κάμερα πολύ εκεί. Εδώ θα το φτιάξουμε, αλλά θα φτιάξουνε. Λεμάνης, στα 18 δευτερόλεπτα, δύσκολη προσπάθεια, βάζει και το rebound. Αμυντικό Μακρύδης. Ωραία τρίπλα από τον Λιάκο. Παρμένει πιστικό σύμπαλος πάνω του. Λιάκος, και σε ψηλότερο αντίπαλο πήγε, κάνει μια βόλτα στην baseline και έχει πατήσει την baseline. Τελικά στην οφειλή με τον Μπάγκο τον Μεζαραγγέν. Είναι 11 παίκτες στη διάθεσή του σύμφωνα με τον Καρτάκη. Και 9. Η αντιπαλή του σκάστη πάσα ωραία. Θα αφήσει στο καλάθι να άνθρωπο τον Λεμάνη. Θα πάρει στον Σαμαρά, ο οποίος παίρνει τρεις προσπάθειες όντως ο playmaker της ομάδας. Ζανάς. 3-2 βρίσκονται οι Μαμούθ, στο 2-3 είναι Ευραγγέν. Βρίτης, ένα jump shot, είναι άσχετο, θα το δικαιώσει. Τρεις παίκτες είχαν περικυκλώσει τον Λιάκο, ο οποίος πήγε το βιβλικό. Μονάς, Λεμάνης μόνος που παίκτη μέσα, θα αφήσει το καλάθι και δίνει καμία ακόμα φορά από τον Μπάγκο τον Ευραγγέν και από την Προσέντρα. Ξύλων τον Ευραγγέν. Ζανάς. Μακρύδης. Ζωνάς και πάλι, Μάρας έχει συμμετεί από τον πάγκο, λειτουργεί και ως coach για 3 airball από τον Χαρτιαδάκη, αμυντικό rebound, φύγε κοντά στο Μάρας από τον πάγκο, θα συγκρατήσει την μπάλα, έχει πέσει κάτω και θα κάνει μια τρίπλα στο έργο, δεν έχει παίξει πριν πάνω. Στον Τσαρτιτζόγλου, θα έχει περάσει εκτός, είναι κατευθείαν λέγει στον Τσαρτιτζόγλου ο Καμάρας, και περνάει από πίσω, φωνάζει κάποιος. Μακρύσαμε και ένα λάθος. Από μπάγκο τον Μαμούς. Τα δευτερόλεπτα, Χαλίδας. Ζήτη και πήρε, δεν θέλει να αποστάρει ο Τσιτσόγλου. Στα 2 δευτερόλεπτα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Ο Λουκοβίτης, ο Μάκη, θα πάρει το rebound αμυντικά. Ο Λιωδάκης, πάρει αμυντικά το rebound. Επίρρημα στο αμυντικό. Anyway, όχι, συνεχίζουμε. Ζανάς, κύριε τον Λιάκο. Στα 9 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα σκλίν, θα εκτελέσει από αυτό. Όσο θα βγει το pick and roll, υπάρχει deflection από τον Κλεμάνη, θα πάρει ο ίδιος την μπάλα, είναι άστοχος. Θα πάρει το rebound. Στο αμυντικό λίγο βίπης. Πάει σε διπλή αλλαγή από τον Πάγκο τον Εύρα Γκέν. Μαρίτης. Ο Κατσόπλος έχουν σκοφτεί, χάζει την μπάλα. Με θνηδιασμό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ζανάς λαμβάνοντας ωραία το χαρτιαδάκι. Επομένως για δύο ψηλούς, πράγματι αυτό για να ανέβουν πάνω, πράγματι αυτό συμβαίνει, Ψαλίδας πέρα και ο Λουκοβίτης και εκμεταλλεύτηκε ο χειριστής μπάλας, αλλά έχασε το play-up και θα πάρει το foul τώρα. Να έρθουμε τον Λουκοβίτη. Ετοιμάζεται τριπλή αλλαγή τελικά για τους Never Again. Οι δύο προαναφερθέντες συν τη τύριλας περνάνε εντός.
Σαμαράς Σαλίδας και Σαλκιτζόγλου περνάνε εκτός. Λίγο πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 4 αγωνιστικών λεπτών έχουμε τριπλή αλλαγή στο παιχνίδι. Μάλιστα την πρώτη. 18 δευτερόλεπτα. Πίστη την μπάλα φοράει ο Καμάρας. Στα 16 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει τρίπλα. Θα ψάξει μια πάσα. Ο Κρίτης στο Λιάκο ξαναπήρε μέχρι μέσα μόνος του είναι άσχος. Ήδη στο επιθετικό rebound. Ζήτησε και θα πάρει ο Λιάκος στα 7 σουτ για 3 και πάλι ο Μακρύδης είναι άστοχος. Μάγει το rebound που βγάζει Ζανά, ο οποίος θα χάσει τον Τζούλεμα, τον Κουλεμάνι. Τίλας στην πρώτη του επαφή την μπάλα. Κυρίς πήγε να περάσει ανάμεσα από δύο, τον έκλεισαν δύο παίκτες και θα χαθεί η μπάλα, θα φύξει στο καλάθι τελικά ο Χουτζανάς. Δύο πόδι που ήρθαν από την καλή άμυνα, πιεστική άμυνα των Μαμούς. 5-9. Ευχαριστόπουλος. Και αυτό στην πρώτη του επαφή την μπάλα. Για τρεις θα το πάρει, είναι άσχοτος μάχη. Κουλεμάνι δεν κατάφερε να συγκροτήσει. Αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει ούτε ο Χουζανάς και μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τον Παραγιάννη. Δεν βάζει την παραφορά. Όλος που έχει μέσα στάθει στον αέρα είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα ο Γουλεμάνης εκεί που είναι ο Τιτίλας. Θα πάρει ο Γουλεμάνης στα 12, ένα jump shot, έχει το κόμμα στην νότη φοντό. Αντωνάκης. Μακρύδης. Μαραγκούνης και πάλι Μακρύδης στα 8 δευτερόλεπτα. Κάνει μια προσπίση. Μουλαρίδη πέσει και κάνει βήματα. Βρίσκεται σε άλλους δύο παίκτες μπροστά του. Τείχο εντός εισαγωγικών, κεντρικό μαύρο τείχο. Τίλας στην επαναφορά. Περισσόπουλος. Περισσόπουλος, καλή άμυνα. Δέχεται από τον Λιάκο. Λιμάνης. Κυρίσω τον Αρίσιο. Κόπηκε. Και κάνει βήματα. Βήματα και στην άλλη πλευρά τώρα. 7-9 λοιπόν. Δύο φάουλ έχουν κάνει νεύρα και 0. Μαμούς μέχρι στιγμής. Ο Ζωδάκης. Ο Ζανάς. Λιάκος. Στα 13 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen από το Μακρύδη. Ο Τζεντάκης. Πάρει Μακρύδης. Τζεντάκης στα 5. Το πάνω θα δάσει τον Κουτίλο, ο οποίος είναι πάνω του Καμάρας. Θα συγκρατήσει την μπάλα, δεν έχει ανάγκη ο χρόνος. Θα χάσει ο Παρχεδάκης. Τι πληθωρεί, τι φάση τώρα, τι χαριζόμενος. Στα 19 πάει μόνος του μέχρι μέσα. Κόβει και άλλα με φάουλ για δύο βολές από το Μακρύδη. Πρώτο φάουλ τον Μαμούτ στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Υπάρχει time out από τον τεχνικά φιλοξενούμενο απόψε. Οι φορές θα εκτελεστούν μετά από αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παίρνουμε μια ανάσα και εμείς, αλλά πιο σημαντικά οι παίκτες έχουν κουραστεί νομίζω περισσότερο από ότι είμαστε στα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Arena. Όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είχαμε γίνει στο σημείο στο οποίο ο Χρυσόπουλος εκτελεί βολές. Έχουμε στην άμυνα και βιαζόμαστε ενώ εμείς είμαστε στην άμυνα. Ο Λουγκοβίτης και ο Γουναρίδης είναι πάντα πάνω και κάτι είπε για ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να βρεθεί ελεύθερος ο Γουναρίδης αν δεν κάνω λάθος. Τώρα πράγματα δεν καταφέρνεις να συγκρατήσω όλα. Στα 8 δευτερόλεπτα παράδοσης περάσει στον αγωνιστικό χώρο καθώς και μακρύνει σε ένα jump shoot είναι εύστοχο. Αμφωμούθ 9-11. Ευχαριστόπουλος. Σας ώρα κατεβάζει την εγκύθυνση. Καλώς έχει περάσει τον πάγκο. Τίλα τώρα είναι σε... στο 2. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Στην φάσα... γυρίσει δύσκολη που πάθει απέναντι σε πολύ κόσμο. Γιατί είναι άστοχο το κομμάτι. Πάλι είναι δύσκολη πάντα πάλι άστοχο. Μακρύνει. Με αριστερή γωνία. Στην αριστερή πτέρυγα μάλλον, τώρα στην αριστερή γωνία. Στα 16 δευτερόλεπτα. Γιάκος Παράντος. Ακούνει σε ένα jump shot απέναντι σε ψωμένο χέρι του προσωπικού του αντιπάλου. Είναι άστοχος, αναδίδει στο rebound. Κύρλας και Χαρτσόπουλος τώρα. Χαρτσόπουλος. Ωραίες για screen, δεν το πάρει ο Ρινός. Τρεις παίκτες! Τρεις παίκτες!
κερδίσει τελικά το φάουλ από τον Κουζανά. Υπάρχει αλλαγή τώρα. Όχι. Έχει χτίσει ο Ρόμπλος από τον πάγκο τον Εβεραγγέν. Πράγματι θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ως ο Νούπο. Όχι τελικά, τώρα. Άσοχος ο Κούπης στην πρώτη. Άσοχος στην δεύτερη, 10-11. Τώρα δόθηκε το OK από την Κρέφια στις αλλαγές. Πάμε, ο Σιρόπουλος περνάει εντός. Και στο Λουδοβίτη. Ενδεχομένως το χαμηλώνει λίγο το σχήμα όσον αφορά το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Αυτός μπήκε και αυτός βγήκε. Τα Κρίς. Σε ρόλο point guard. Ζανάς. Ζάκος. Περνάς. Μακρύ, θα μετρούσαν, έβαινε δύο βολές. Πάνω που έχει βρεθεί στον Τιτίρνα. Έστωξε πρώτο Λιάκος. Πρόκειται την μπάλα ο Καραγκόνης εκεί που είναι συμπαίκτης τελικά. Ζανάς. Φάουλ και πάλι. Πράτο! Θα φουμπουλεμάνει αυτή τη φορά. Πράτο! Πάμε να ξύνω! Μέσα από τον Καμάρα. Μακρύς. Στα 10 δευτερόλεπτα πάρει ένα σκρίνο από τον Καραγκόνη. Ψάχνει μια πάσα και σταματάει στην τρίπλα. Επιτυχεί και πουλεμάνει πάνω τον παραλίγο να του κλέψει την μπάλα. Και τώρα έχει δικτώμα και πάλι για τρίπλα ο Μακρύς. Ένα δευτερόλεπτο θα πάρει, θα μετρήσει αν μπει, αλλά είναι άσχημο ο Λιάκος. Θα σφιχτική πίεση από τον Χαριτσόπουλο, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα και θέλει να τρέξει. Χαριτσόπουλο, καυτή πάση του Μπουλεμάνη, μόνο στη μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κάτω χειροκροτούμενο για μία ακόμα φορά. Ο Πάντο και έχει ξέδρα τον Ever Again. Ο Κρίς, μία ακόμα ισοπαλία μετά τους 9 πόντους στους 12 και μετά τους 0. Προφανώ. Παράδοση θα ανέβει και στην πλάκια να δώσει ένα σκρίνι στο μακρύ. Λιάκος. Καραγκούνης, έχει δώσει ένα πάνω του. Χαριζόπλος είναι στην κονιά. Παράλληλα, θα χαθεί την μπάλα, ο Κουλεμάρης βρέθηκε και έκλειψε. Έρθε να δει ενώ θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν κατάφερε να κερδίσει τον. Κουζανά υπάρχει θετικό rebound όμως από τη Λόγκο και ο Τιτίνας που έχει βάλει το καλάθι που δώσει παραμόνες δεκάτα από την ρακέτα. Σαν άλλος γούντι τρυποκάριτος. Βρέθηκε ελεύθερος και άφησε την μπάλα στο καλάθι, 14-12. Πήγε να κλέψει και πάλι και έκλειψε και πάλι ο Κουλεμάρης πάλι από αντίπαλη πάσα. Χαριζόπουλος και ξεχυθεί μπροστά, λάθος το λάθος όμως. Λιάκος έκλειψε και έβαλε μια πάση στον Καραγκούνη πολύ δυνατή. Time out. Βραντίνο Μακρύς για τους Μαμούθ. Ένα ακόμα time out που παίρνουν οι μαύροι. Ο Φαγιάνο είναι έτοιμος να περάσει μετά το time out μπρος για τους Never Again, έχω την εντύπωση. Με εντολή Καμάρα, Never Again. Πραγματοποιούν πολλές αλλαγές, ανακατεύουν την μπασκετική τους τράβουλα εντός εισαγωγικών που έχουν διαθέσιμη απόψε. 6 χαρτιά στον πάγκο για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμη φορά στη Σόνικα Αρίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Διορθώνουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού. Είχε υπαρθεί από τον πάγκο τον Never Again και με τους Μαμούθ. 1-1 λοιπόν τα time out, διορθώνουμε. Χαριζόπουλος. Τελευταίο το πήραν πράγμα δύο. Μότι Σούρκια 3. Χαριζόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερο και είναι έστοχο στο τρίποντο από την κορυφή. Καλή άμυνα για το δεκάλεπτο, θα βάζει κάποιον πάγκο τον Never Again, ο Κουλεμάνης από τον Δήμος, ο οποίος έχει περάσει το πάγκο. Σιρόπουλος είναι εντός. Ζανάς. Θα δώσει και πάνω ο Ιωάννος. Παράντος, το μακρύ. Μισή από δύο θα επιτρέψει πάλι στο μακρύ, μια πάση που δεν ήταν καλύτερη δυνατή. Στην διατρής Ιάκος πρέπει να το πάρει, έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος, Σιρόπουλος πήγε πάνω από τα τρεφορμισμένα. Ο Ναρίδης ο rebound, Χαριζόπουλος. Συν 5 Never Again. Σιρόπουλος. Ναρίδης, Ρόπλος, Περίς, Ιάστοχος, θα πάρει το rebound του Ζανάς. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Μαμούθ. Ζήτησε, αλλά δεν το πάρει ο Βούχαλης, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζανάς, ο Ρόπας γέμισε για 3 με μεγάλη καμπύλη μαρκαρισμένα από τη γωνία. Είναι άστοχο, Ρόπλος μαρκαρίζει από το σημαντικό αντίπαλο και θα πάρει το rebound. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από αυτό. Λιάκος, σκόψε στο πίνητο που πήρε από τη γωνία προηγουμένως. 17-12 λοιπόν. 5 πόντους και πάμε υπέρ των Never Again. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την του δεύτερου
δεκαλέπτου. Ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι και από βαθμολογική άποψη και από πλευρά θεάματο και από πλευρά τακτική. Τρέχουμε σε πολύ λίγο μήνυμα. Κυρίε και κύριοι, φίλε του Σαμουκαρίνα, καλώ ορίσουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση για την Evolution League από τη Σαμουκαρίνα. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Μάντρις και Νεύρα 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 και Θα πάει μέχρι μέσα. Θα είναι ο πασικός. Κυλιακός, για τρίχνει αυτό. Μάλιστα, πάρει ένα ψάμψιμπαμπάνα μέσα στο μάρα. Στο δευτερόλεπτο, δύσκολη προσπάθεια, μάλιστα το rebound. Έφαγε το σώμα του και στην ίδια σειρά έφυγε το 3.
Πιθανόν παραλέγω να μπει όλο το μπάσκετ εκεί και πήγε να γίνει εκεί πέρα. Καθόμουν πήγε άντε παρά αυτά. Λίγκριτς δημιούργησε το πρώτο 4 αγωνιστικών λεπτών, έχουμε τριπλή αλλαγή στο παιχνίδι, μάλιστα την πρώτη. 18 δευτερόλεπτα, πίστη την μπάλα από την Καμαράς. Στα 16 δευτερόλεπτα, στα 13 δευτερόλεπτα,
Μαράς πέρασε, θα σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο του Περτιντόγλου. Κλεμάνι ζήτησε, Μαράς. Μικροβίχης. Καλό passing game. Πρέπει να πάρει ένα jump shot, αφού είναι φερός. Τι είναι άστοχος στον Μαράς, αμυντικό ριμπάντο του πήγε, το αμυντικό ριμπάντο δεν κατάφερε. Πάσα, μου χάρισε ένα ακόμα κλέτσι του Κλεμάνι, έχει πέσει κάτω το κολέγι, σκόρει όλα καλά. Καμαράς, με χώρο μπροστά του Λουκοβίτη. Στα 17. Ένα jump. Αναγνώμη σε πήγε να το κάνει με τα μπλοκ σαλίδα, σας το έχισε πάλι όλα αυτά. Με χτύψει ούτως το μπλοκ μπάλα. 22-12, ευχαριστώ που προσπαθεί να περάσει νέο στον αγωνιστικό χώρο. Στην Κολαίδης. Ζεδάκης, με στη μέσα, κερδίσει πάλι και δύο βολές. Πράγματι ο Χατζόπουλος περνάει στη θέση του Σαμαρά. 5-2 τα ομαδικά. Θα συμπληρώσει τα δικά του στην Ever Again. Να δούμε αν θα σπάσει το καταραμένο για τους Μαμούθ 12 ενεργητικού. Άστοχος του Πολυμπετάκης στην πρώτη έχει το δικαίωμα για μία ακόμα. Με το κάρτε φωνάζει κάποιος από τους Ever Again. Άστοχος στη δεύτερη, δεν θα σπάσει εντός εισαγωγικών το 12. Για τους Μαμούς, τους Μαμούς στο rebound, Χαριζόπουλος. Σαλίδας, έχει τραβήξει δύο, αν όχι τρεις παίκτες πάνω του. Άμεσα κόπηκε ο Ζαρκιτζόμου. Πούγαλης. Πούγαλης ξαναπήρε ένα running floater, είναι άστοχος. Σαλίδας στο rebound. Κάτι πολύ άσχημα, ο Αχρήτης συνεχίζει τελικά. Ζαρκιτζόμου. Να... Ξύπνει λίγα άσχημα στην καλύτερα. Μέσα είναι άσχημος ο Νικολαίδης, πάλι δύο παίκτες κάτω και υπάρχει φάουλ. Έχει αδιαθλητικό από το δεκτήρινα. Το φάουλ που έχει κάνει ο Μακρύπτης. Αυτό έχει δοθεί τελικά. Κλεμάνης από το 6 λέει στην άμυνα, τον φορά μου στο φουζανά. Κλεμάνης κοιμάζεται να επαναφέρει. Καρτσόπουλος. Ένα screen του Πουλουκμίδη, ένα ζάμπ σου, είναι άστοχο, φουζανά στο rebound. 100 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση του πρώτου μισού, στην Καρίνα. 22-12. Φουζανά θα γυρίσει, πέρασε από τον Κλεμάνη και επιτέλους αφήσει την μπάλα στο καλάθι, διαφορά πέφτει κάτω από τους 10, στους 8. Το δύσκολο σκορ μετά από πάρα πολύ ώρα η Μαμούθ. 22-14. Θα έχουμε περάσει εκτός. Πάμε, πάμε! Χέρι στην μπάλα ο Χαρτζαδάκης, που ο Χρυσόπουλος ήταν ο χειριστής. Κλεμάνης. Ένα σκριν, πάνω του Μουνανίδη. Ο Κλεμάνης πάει μόνος με τη μέση. Υπέροχη κίνηση, είναι άνθρωπος, θα διώξει την μπάλα. Έχω διαδίδωση αυτός. Πράγματι, διαχειρός αυτό έχει περάσει μπάλα εκτός. Πάμε άλλο ένα, άλλο, πάμε! Πάμε άλλο ένα, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Πόρος μέχρι μέσα ένα τζάμπ στον είναι άστοχο. Πάρει, βίγει στο επιθετικό rebound! Συμπρόβλε και την μπάλα! Στην Καραγκούνη, επίσης παίρνει ένα τζάμπ στον είναι άστοχος. Σε μια επίθεση που... σε μια κατοχή που μάλιστα θα ήταν χαμένη. Φυσόνι ο Χαρτζοδάκης. Ένας είναι άστοχος, Κλεμάνης. Θα σταματήσει τρίπλα, Χαρτζόπουλος. 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ένα δεξί που είναι άστοχος. Προκοβίτης και μεταλήθησε και επιδείξει σε λάθος χρόνο. Δεν υπολόγισε την έξτρα αναπήδηση που έκανε η μπάλα. Κουτζανάς, δύσκολη προσπάθεια για ενδεχομένως να κερδίσει φάουλ. Ένα jump shoot, θα επιθυμηθεί το rebound είναι άστοχο. Το Χαλκεδάκι και πάλι επιθυμηθεί το rebound από Κουτζανά. Χρυσόπουλος, 12 δευτερόλεπτα του Κουτζανά έχει ένα όμορφο χάος. Αυτό δεν διακατέχει, θα έλεγα. Αυτό είναι δευτερόλεπτα, Χαρισόπουλος. Όλα για τη Σέβρα, για να δούμε. Κλεμάνης. 3 δευτερόλεπτα. Κλεμάνης έχει γυρίσει, έβαλε το χέρι της μπάλας. Πάλι ο Χαρισόπουλος, πάλι ο Χαρισόπουλος. 22-14. Παιχνίδι που ανεβάζει ο Παλμούς. Δεύτερη περίοδο. 8 πόντους διαφορά, λοιπόν.
έχουν μείνει πολύ χαμηλά στο ενεργητικό τους. Στα τελευταία πολλά αγωνιστικά λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Οι Μαμούθ βρίσκονται πίσω με 8 αρκετά μεγάλη διαφορά δεδομένη κατάσταση που επικρατεί στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκπέου το παιχνίδι. Η πρώτη κατοχή για την ενάρξη της τρίτης περίοδου είναι για τους Μαμούθ. Η πρώτη στην πίσω με 8 πόντους, 22-14 το σκορσού για 3. Είναι άσχημα στην πίσω μας. Κλεβάνης. Μαράς στα 16 δευτερόλεπτα. Πρώτη κατοχή τώρα για τη συνέβρα και για την τρίτη περίοδο. Μάλλη να σκάνει τον Ζαλίδα και από τον Γουναρίδη ο Σαμαράς. Για 3 θα το πάρει, έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άσχημα. Και βήματα από τον Τζον του, πρωτού φύγει η μπάλα από τα χέρια του. Χατζεδάκης. Αργούνης γυρίζει μπάλα, θα εγκαλύνει στην πρώτητα, στα 10 πρώτα διαγώνει μπάλα, μπήκε και πήγε στο μακρύ, υπάρχει επιθετικό rebound και χρηστεί από δύο παίκτες. Κερδίζει το φάουλο του Ζανάς. Αν το έχει πεθεί στο Λουκοβίδη. Και είναι για δύο βολές, τον πρώτο φάουλ του δεύτερου μισό. Μπαλά μπήκε και βγήκε στην πρώτη, το 2-14 παραμένει. Τι είπαμε λίγο, ο μαχητής από τον πάγκο. Έτοχος στη δεύτερη, 22-15 διαφορά παίκτης στους 7. Βίτης είναι μαλαφορά, Κουλεμάνης. Για να κλέψει πολύ καλή άμυνα θα υπάρξει τζάμπα, λογικά πράγματι. Ζανάς έρχεται στην μπάλα και το Δελάκι. Έχει νεύρα γεν. Μόνο μπροστά λέει βρες. Κουλεμάνης είναι μαλαφορά. Τσίτς θα συγκρατήσει τον Τζόγλου. Τον Τζόγλου. Στη γωνία Κουλεμάνης θα συγκρατήσει και αυτό στη weak side. Εδώ πας εκεί θα γυρίσει με ένα δεξί που είναι έτοιμο ο Λουκοβίδης. Πέρασε πάνω από το χέρι του, υψωμένο χέρι του πίσω από το πάλι μπάλα. Χαλιοδάκης την παραφορά. Βάζει την μπάλα. Ζωνάς, Κλεμάνης από έναν τριβού. Πάρει ένα διπλόσκοπι από τους δύο ψηλούς, θα γυρίσει ανάμεσα σε δύο. Οκ, τι πήγε να γίνει. Κερδίσει το φάουλ. Για δύο βολές. Πίσω λίγο στο γόνατό του, αν δεν κάνω λάθος. 16 τρίτο. Παραγαλά, τρίτο φάουλ του Ψαλίδα. Άσο στην πρώτη ο Ζωνάς, πάρε ένα άσο λίγο πίσω από τον μπάγκο. 2-0 λοιπόν δραματικά, 2 φάουλ τον έβερα γέννη. Σε ούτε ένα μισό αγωνιστικό λεπτό. Άνθρωπος της δεύτερη, θα πάρει τον υπάρχει για λίγο δίκτυς. Παραμένει εντός, έχοντας 3 φαουλ. Μαράς. Στα 16 δευτερόλεπτα. Λέει στην παίκτη στη γωνία να πάει στην κορυφή. Στον τεκτικό του δηλαδή. Πράγματι αυτός θα το κάνει. Έχει δύσκολο έργο στο να αποστάρει τον τεκτικό δίπλα του Καραγκούδη. Μαράς. Ένα jump shot θα το πάρει. Είναι άστοχος στον τεκτικό του. Θα πάει μπάλα στο φαουλ. Έπειτα από την κυρία την οποία εκμεταλλεύτηκε. Κλεμάνης. Δεν θα πάρει τον τρίποντο. Πάει μόνο του μέχρι μέσα. Ο Βίτης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και είναι εύστοχος, 26-15. Πολύ λοιπόν έχει κάποιο από τον πάγκο, τον έβρεγε. Αλτεδάκης. Στα 16 δευτερόλεπτα. Χέρι με χέρι. Φουλιάκο. Έπεσε κάτω ο προσωπικός αντίπαλος. Κάτι σαν τάκλι, ναι, μοιάζε. Περικό θα πάρει το φάουλ. Το ένα οκτάρι από το άλλο οκτάρι, ο Λιάκος. Από τον Τζαβιντόγλου. 3-0 τα φαουλ. Πέρασε τον μπάγκο ο Φέντας. Καλώς είναι τον Ταραγούνι και κατεβάζει την μπάλα, πάρει και ένα σκριν. Καθώς κατεβάζει, καθώς παραμένει η μπάλα στα χέρια. Πορευτικός στον αέρα είναι έστοχος. Λιάκος. 26-17, Καμαράς. Κάτι λέει ο Καμαράς, στον Καμαρά ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Πάρει κάτι σαν σκριν, θα χάσει την μπάλα η οποία θα περάσει εκτός τελικά. Και είναι για...
τους Παμούτ, έχουν εντύπωση. Πράγματι. Μόλις δράκος θα δηλώσω, όπως σε άλλα πολύ ενδιαφέροντα νέα. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Χαρισόπουλος περνάει εντός στη θέση του Σαμαρά. Ποιος κάνει και high five με τον πάγκο. Όχι με τον πάγκο, δηλαδή με τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο. Οκ. Καλογιαδάκης. Κατεβάζει μία ακόμα επίθεση του Μαμούθ. Παίρνει ένα σκηνό από τον Ταραγούνι. Θα το εκμεταλλευτεί. Πάει μέχρι μέσα. Πήγε σε δεύτερο παίκτη. Πιο ψηλό αλλά πιο αργό. Οπότε υπάρχει ένα σκηνό rebound. Λιάκος. Κρατεί στη γωνία Καλογιαδάκης. Λιάκος έχασε την μπάλα τελικά. Θα το τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτός και ο Ρεφ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δύο ακόμα πόντι. Βγήκαν από την καλή άμυνα. Κάτι παρόμοιο είχαν κάνει δύο παίκτες στο διτήρλα. Τον είχαν κλείσει και τον ήρθαν μπάλα στο πρώτο της Άγιος Μαμούθ. 28-17 λοιπόν. Καμιάρι Καζαδάκης συγκρατεί όχι τελικά. Ναρίδης έκλεψε, Κουλεμάνης. Κουλεμάνης 2-1-2-2 στο άμεσο zoom. Μόνος του μέχρι μέσα κόπηκε. Αλλιώς και ενδεχομένως προσπάθειά του χαλαρά, καθόλου χαλαρά. Καθαρά, μπέρδεψε τις τρεις συλλαβές. Θα γυρίσει η δύσκολη προσπάθεια, κόπηκε ο Ματρίδης. Χρυσόπουλος. Χρυσόπουλος, θα φέρνει τον Τσοφιλανά. Παίζει καλή άμυνα. Λάθος. Λανάς έκλεψε, ο Χρυσόπουλος έχει πάει 3-1-2, 3-1-2 τώρα πήγε να βγει ένα τριγωνάκι. Υπάρχει την φλέξη ώρα που δεν έχει. Θα πάρει και πάλι την μπάλα, ενδεχομένως να υπήρχε overpassing σε αυτή τη φάση που μόλις είδαμε για τους Μαμούθ. Ο Βολαίδης περνάει εντός, ο Σιρόπουλος εντός. Θα αλλάξει ένα χαλιδονάκι και Λουκοβίτη αντίστοιχα. Στα 15 δευτερόλεπτα, τον Άσο μέχρι μέσα με το ένα χέρι είναι άστοχος και μάλιστα πάει, δεν θα πάρει τον rebound, ο Σιρόπουλος θα πάρει αυτό. Χρυσόπουλος. Παίρνει ένα σκρίνο από τον Λαρίδη και ένα σκρίνο από τον Σιρόπουλο. Σιρόπουλος συγκρατεί, έχει πιέσει πάρα πολύ ο Νικολαίδης. Ανεβαίνει κι άλλο που θα πιέσει ο Λιάκος. Και θα κάνει το φάουλ τελικά πάλι. Το άλλο οκτάρι στον Τζαρτιντόγλου και το παιχνίδι θα συνεχίσει έπειτα από το time out. Πρέπει να καλέσει πράγματι η Νέβερα Γκέννη αυτή τη στιγμή σήμερα με την γραμματεία. Πρώτο φάουλ λοιπόν για τους Μαμούθ. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Η διαφορά παραμένει και αυξάνεται. Και αυξομειώνεται. Για τον Έβερα Γκέν, 3-1 το φάουλ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Πρέπει να βρω άλλο catchphrase, η αλήθεια είναι, δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει να κάτσω να σκεφτώ κάτι. Αλλά αυτό κάνουμε, οπότε... Εκεί. Ο Μάρας έχει ιδιαίτερα παράπονα για σκριν που δεν το έκαναν, δεν έκαναν κανόνα του. Χαρτσόπουλος θα γυρίσει στα 5, έχει κλειστεί από 2. Ο Χαρτσόπουλος και πάλι σε γωνία σου για 3 με μεγάλη καμπύλη. Τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, είναι εύστοχος. 31-17. Τσάκος. Δεν θα δώσει ένα σκριν ο Λος, άλλος παίκτης πάνω του τώρα. Καρακούνης. Ένα σκριν. Σέμα η σκρίνα μου επιτρέπει η λέξη πλασία. Πρέπει τη φλέξη από τον Κουναρίδη. Τώρα να περάσει εκτός. Παραμένει ο Μούντ για 7 δευτερόλεπτα όμως. Ενδεχομένως το τρίποντο που έβαλε προηγουμένως ο Χρυσόπουλος θα έδωσε όθηση κίνητρο για τον Έβερα Γκέν και για την άμυνα. 7 δευτερόλεπτα λοιπόν. Φίλας έχει περάσει εντός. Ένα ακόμα τη φλέξη από τον Σιρόπουλο αυτή τη φορά. Το Αρκιντζόγλου έχει περάσει εκτός. Ζωνάς. 5 δευτερόλεπτα χωρέστηκε στον αέρα, δεν το δικαίωσε. Υπάρχει επιθετικό rebound και έχει αναδεχθεί αυτό το σπίτι του όμως. Ακρίβεις, στη γωνία. 6 δευτερόλεπτα. Στα 2 δευτερόλεπτα, καταγούμε στην καθή πάσα. Θα μετρήσει αν μπει, είναι άστοχος όμως ο Ζωνάς. Δεν έχει συμπλεονεκτικό. Μία και πήρε κάτι σαν επιθετικό rebound, αλλά δεν έχει επιθετικό rebound. Χρόνος έχει τελειώσει. Πάρει. Χαρισόπουλος. Στα 15 δευτερόλεπτα στην γωνία Γουλεμάνης. Κοίταξε το καλάθι, δεν θα πάρει το τρίποντο. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κολλημένος πάνω του Καραγκούνης. Θα πάρει ένα screen. Τώρα θα πάρει ένα μακρινό τρίποντο. Το screen του Γουλαρίδη είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Από μακρύνει. Νιάκος.
Θα γυρίσει ο Κουρεμάνης πάνω του και θα κάνει το φάλτο δεκά. Ναι, σε αυτόν έχει προφύγει. Ναι, πράγματι. Τρίτο φάλτο. Τρίτο φάλτο και του Κουρεμάνη. Γιάκος και παραπαρά. Βαλαίτης δεν θα πάρει χαρίς όπλος γίνει και έκλειψε, έκανε την protection πάρα πολύ γρήγορα και οι δύο παίκτες θα μετρούσαν, έμενε. Προφανώς δύο βολές λοιπόν για τον Χαριζόπουλο. Έκανε το foul τελικά στο chase down ο Νικολαίδης. Τέσσερα δύο πλέον τα ματικά για την περίοδο. Με ανευστοχίσει στην πρώτη. Ανευστοχίσει στη δεύτερη λοιπόν. Ο Χαριζόπουλος διαφορά θα πάει στους 15 για πρώτη φορά στον αγωνιστικό, στον αγώνα. Απόψε. Στα αγωνιστικά δρόμενα, εν πάση περιπτώσει. Δύο ακόμα φάουλ να δώσουν τον Μαούς. Έχουν ένα σκαρφαλώσιο να βγουν 15 πόντων έχουν τώρα την διαδοχή του Ζανάση. Παρά τον Κουρεμάνη, θα γυρίσει, βαγμένη έχουν μαζί πάνω του. Το οποίο είναι επιτεθεί κατά μέτωπο, έχει σταματήσει την τρίπλα, ψάχνει πάσα Καραγκούνη. Θέλει να συμβεί στα 7 δευτερόλεπτα στην Ιταλία, είναι νεύρα γκέν και υπάρχει σφύριγμα. Φαουλ έχει κερδίσει το Γουναρίδη. Νομίζει τα κοπίτη θα περάσει στη θέση του Γουναρίδη, ο οποίος έκανε το φαουλ. Βολές. Άστοχος στην πρώτη, χειροκροτούμενος από τον μπάγκο, να αντελέσει. Άστοχος στην πρώτη, χειροκροτούμενος από τον μπάγκο, να αντελέσει. Άστοχος στην πρώτη, χειροκροτούμενος από τον μπάγκο, να αντελέσει. Άστοχος στην πρώτη, χειροκροτούμενος από τον μπάγκο, να αντελέσει. Κατσόπουλος πάρει ένα screen από τον Σιρόπουλο για τρεις. Βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή, είναι άστοχος, θα πάρει σε δεύτερη φάση τελικά το rebound. Για τα 2-17 παραμένει, Ζωνάς. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Θα φύγει τώρα από την Μαμούθ. Κοβίτη στο rebound και βήματα. Κατσόπουλο. Η βγήκε η άμυνα μια ενδεχομένως αναπάντηχη άμυνα για τους Μαμούς. Μιζονάς. Είναι από την επαναφορά. Η Χριστή αλλά δεν θα πάρει καραγόνι στην μπάλα. Μιζονάς έχει ανέβει πολύ ψηλά ο Σιρόπουλος για να τον πιέζει, τον πιέζει. Θα πάρει κάτι σαν σκρίνα από το μακρύδι. Ο Σιρόπουλος έκανε το φάουλ τελικά, έπαιζε στο όριο του φάουλ για αρκετά δευτερόλεπτα. Έκανε τελικά το φάουλ. Μουζανάς λοιπόν στις βολές. Από εδώ έχει περάσει η εντός. Άσχομα στην πρώτη Μουζανάς. Να μπήκε και εκεί. Από τον Μουζανά. Αλλαγές τώρα, μακρύς περνάει εντός της του Χρυδανά. Καμαράς περνάει στη θέση του Χαριζόπουλου. Καμαράς έχει κάτσει στον πάγκο. Ήταν όρθιος για πολύ μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού. Καμαράς. Καμαράς κάνει μια μικρή βόλτα, απέναντι του παραμένει. Ο Νικολαίδης έχει κρυφτεί από δύο τη Δίλας στα 10 δευτερόλεπτα. Η Δίλας έχει πάει στη γωνία, σκαστή πάσα. Κομίδη στα 6. Μη γυρίσει, κόπηκε! Αστολιάκο, ποιος είχε έρθει ως βοήθεια, ποιος θα πάρει το rebound, παιδιά! Μακρύς, μακρύς τελικά, κάνει μια ωραία τρίπλα, έχει δύο παίκτες να τον επιτηρούν, θα πάρει τελικά την πάνω Σαμαράς. Κλεμάνης ήταν στον νέο γήπεδο, θα κερδίσει το φάουλο Σαμαράς τελικά. Από τον Καραγκούνη. Πιέζει ακόμα και στην παραφορά η Μαμούτ. Τρίλα θα πάρει τελικά. Ασφυκτική πίεση η οποία παραμένει. Σαμαράς. Στα 16 δευτερόλεπτα.
Αφριάνου, δείξε ο Κουλεμάνης, θα πάρει. Ψάξει μια πάσα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, θα γυρίσει. Ταμπλό μόνο, ταμπλό απέναντι στον Καραγκούνη, ο οποίος έπαιζε ασφυκτική άμυνα για μία ακόμα φορά. Λιάκος Νικολαίδης τρέχει σαν τρέιλερ, σαν οδοστρό. Τύρας πάει μέχρι μέσα, θα βρίσκεται πάνω στο απέναντι στον Λουκοβίτη. 32-19, ο Τύρλας. Λουκοβίτης. Παλιάνος, τα 20 δευτερόλεπτα, πήρατε φωνάτε παλιάνος τους συμπαίκτες του μακρύς. Έχει πίεση, πώς πιέζουν έτσι Μαμούτ. Απίστευτη η πίεση. Σε κάθε παίκτη, σε κάθε κατοχή, σε κάθε παίκτη που παίρνει την μπάλα στον Never Again. Σαμαράς. Λουκοβίτης έχει ανέβει, θα δώσει το screen. Σαμαράς στα 4 δευτερόλεπτα. Λουκοβίτης στη γωνία του Τύρλας, πρέπει να το πάρει σου για 3. Άστοχος αρχηγός στον Never Again, πήγε και το επιθετικό ριμπάντο, δεν τα κατάφερε ο Βλεμάνης. Στις 13 πόντους διαφορά, για να δούμε. Μόνο στο Λιάκος μέχρι μέσα, από 2 θα δεν θα κερδίσει το φάουλ, θα παρέμβει το επιθετικό rebound παρά την προσπάθεια. Έχει μείνει πίσω, κάτι λέει με το ρεφ. Γιατί λες από εκεί που αστόχησε προηγουμένως είναι ελεύθερος, τώρα είναι άζωγος. Νικολαίδη στο rebound. Μακρύς. Δεν ακόμα θα δώσουν οι Μαμούθ. Είναι πολύ χαμηλά επιθετικά. Και είναι χαμηλά όπως πρώτα γίναμε στη συνέντευξη. Το παιχνίδι κυμαίνεται σε χαμηλή. Συγκομιδία ειδικά και για τις δύο ομάδες. Υπέροχη κίνηση ίσως στην πάρα στο καλάθι ο Μακρύδης από το baseline. 32-21, Σαμαράς. Πάρει κάτι σαν σκρίνι τον Αίδης, παραμένει πάνω του, συγκρατεί την μπάλα. Θα πρέπει να βγει εκτός. Πάρα πολλά σκρίνι, θα παραμείνει και πάλι ο Νικολαίδης πάνω του. Σουτ για τρίξη ο Κοβίτης. Είχε βρεθεί ελεύθερος προηγουμένως, δεν το πήρε, τώρα θα το πάρει. Είναι άνθρωπος την μπάλα, μπήκε και βγήκε. Καραγκούνης στο rebound μακρύς. Καραγκούνης, σουτ για 3 σεκόντες, βρεθεί ελεύθερος, είναι άνθρωπος. Βάζει σε πάλι την μπάλα και υπάρχει αμυντικό rebound. Από τον Λουκοβίτη και φάλλον και τον Νικολαίδη. Θα την διεκδίκηση. Διπλή αλλαγή τώρα. Σλέβερ Αγγιάντς από τον Τζόγλου. Και Χαρισόπουλος εντός. Από Ιωάννου και την Τύρλας εκτός. Χαρισόπουλος στην επαναφορά, Σαμαράς. Για δύο ψηλούς. Πρέπει πάνω πράγμα την Ιωάννου και τον Τζόγλου. Και Λουκοβίτης έρχονται. Περνάει στη πάσα. Ρόμπαντς Γιάννης Σαμαράς έχει βρεθεί ελεύθερος, ένα jump shoot είναι άστοχος, κυρίες και κύριοι, ενώ υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Από τον Αρχιτζόγλου, ο οποίος συνοδεύει για μία ακόμα φορά, κυρίες και κύριοι, ο οποία είδησες, βρέθηκε ελεύθερος παίκτης από την άλλη του Μαμούθ. Ωραία προσποίηση, δεν φοβούσε την παραστοκαλά του Καραγκούνης, έπρεπε τον κυβάσα το μακρύ. 9 δευτερόλεπτα, 3 εναντίον 2, θα πείσει καλάθι και φάουλ από τον Σαμαρά. Ακούτε τι γίνεται από τον πάγκο τον Never Again. Σαμαράς θα εκτελέσει και μια βολή. Θα φτάσει πολύ καλά σημεία και πιο αμυντικά η Μαμούθ. Το διαφορά έχει πάει και πάλι στους 15 ένα μίνι ξέσπασμα το οποίο είναι αρκετό για τους Never Again στα τελευταία λεπτά. Στις τελευταίες φάσεις. Άστοχος. Μπορεί τώρα θα πάρει το rebound ο Καραγκούνης. Μακρύς 3 δευτερόλεπτα. Μακρύς θα πάρει το τρίποντα από προσφύγει και θα μπει το buzzer beater. 36-21 σκορ που πιώσαμε μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά όπως είχαμε προαναγγείλει και τη συνέντευξη που μας έδωσε ο Μακρύς. Το παιχνίδι κυμαίνεται πράγματι σε χαμηλό σκορ και για τις δύο ομάδες, χαμηλό ενεργητικό. Πάμε για το δραματικό zoom in το καθιερωμένο. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι σε περίπου ένα λεπτό από τώρα για την τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο της κανονικής περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι για την τέταρτη περίοδο. Λίγο awkward silence από πλευρά μου, όλα καλά. Πρώτη κατοχή λοιπόν είναι για τους Μαμούθ κατά την έναρξη της τέταρτης περιόδου, η οποία υπολείπονται 15 πόντων τον Never Again. Για να δούμε αν θα μπορέσετε να βρείτε απάντηση. Είχανε στα τελευταία 3 με 4 λεπτά πολύ καλή άμυνα, στυκτική άμυνα εγκαθιδρύσει στο παιχνίδι του. Νικολαίδης πήγε μέσα σε 3 παίκτες και είναι άστοχος. Αλλά περπάτησε στη Στεφάνη. Στην weak side Χαρισόπουλος στα 15. Πέναντι λέει στο Χαρισόπουλο να πάει και να αλλάξει ενδεχομένως με το Λουκοβίτη, αν δεν κάνω λάθος της Σαμαράς. Τζόγλου, Φιλόπουλος, καλό passing game, ένα jump shoot, μαρκαρισμένο airball, ενδεχομένως να διώθηκε διακυρός Νικολαίδη που σπάθει από τη Σαμαρά, μια μακριτή πάσα του μακρύ, θα βρει τον Νικολαίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Θα πάρει λίγο
κρατώ την μπάλα πάλι καλά που δεν πήγε πάνω στο μπάντερ. Θα πω εγώ σε αυτή τη φάση. Είναι κρυβά το μπάντερ, τώρα αυτό είναι. Αλλά εμείς έχουμε φτιαχτεί με το παιχνίδι που βλέπουμε. Δύο! Με το εισαγωγικό θα μαράσει. Πάνει ένα screen. Ένα ακόμα από το κομίτι. Σιρόπουλο στη γωνία σου. Για τρεις θα το πάρει απέναντι στο Νικολαίδη. Είναι άστοχος. Λάκος στο rebound. Αμυντικό. Λάκος στις αγωγές στα mind games. Με το προσπαθώ το λίγο από το Νικολαίδη. Μόνος με τη μέσα κόμπηκε. Μπράβο! Το βράδυ. Το βράδυ. Στο rebound. Θα γυρίσει. 16. Ο Ράντος ήταν εκεί πέρα, δεν έδωσε το screen, θα πάρει τον μπάλα. Μια φάει από την baseline. Φάουλ. Το Τζόγλου. Πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Να πείσει. Fade away, jump shoot είναι άσχημα από το Μακρύδι. Σιρόπουλος στο rebound, θα μαράσει. Γίνεται τα σφιχτικά και πάλι μαμούς, εξακολουθούν τις κομπίτες. Στην γωνία μέχρι μέσα, με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άσχημος. Τσάκος του Τζόγλου. Στην διά τρεις, Χαρισόπουλος, με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άσχημος. Λιάκος στο rebound. Και φάουλ του Σιρόπουλου. Στην δυσκολικό του δίπαλο στο Λιάκο. Σε 8 λεπτά είναι μαγνητοσκοπημένα τώρα, αλλά σε 8 λεπτά ξεκινάει ο μεγάλος τελικός του πέλους στο Ιβανόφιο μεταξύ Σικάριους και Άξονα, μάχη των μαχών. Ένα κλασικό ντέρμπι κορυφής. Τον κλασικό του Βορρά στο Ρωσουτάκι Σαλόνι Καλή. Κρίνεις ένα jump shoot, θα τον πάρει ο Μακρύς, είναι έτοχος για 3. Τρίποδο για τους μαμούς. Θα έχουν πολύ πολύ ωραία. Σιρόπουλος. Κοβίτης θα πάρει ένα jump shot, κόπηκε! Από τον Μακρύδη ο οποίος θα πάρει την μπάλα από την συγκυρία. Μακρύς, 12 πόντους διαφορά, έχει γλυκαθεί και θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο εδώ το διαλεύτερο. Και πάλι έχει τον 36-27! Έχει κάνει πως κάνει από τον Μάγκο και έχει ζητήσει ο Τιτήλας. Δεχμένο time out από τον Μάγκο και δύο back-to-back τρίποντο έχουν να ξεκολλήσουν και το ενεργητικό των Μαμούς και το ηθικό των Μαμούς. Ενδεχομένως 9 πόντους διαφορά από τους 15 με 2 back-to-back τρίποντα του Μακρύ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας για τα 7-27 της κανονικής περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στη Ζόρμπι Καρίνα, 7-27 για τη λήξη της 4ης περίοδου, συνεπώς της κανονικής περίοδου. Στην περίοδο, και ο Wayne Χαριζόπουλος. Ο Καρίνας είναι από τον Ναρίδη, θα το επιστρέψει τώρα την μπάλα στα 11 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει, κάνει μια προσπίση, κάνει και μια δεύτερη δύσκολη προσπίση για πέντε του Μακρύδη, είναι άστοχος Μακρύς. Λιάκος πάει μόνος στην μέσα, καλάθι και φάουλ! Τι έχουν βάζει ο Μαμούς, βάζουν σε ρί πόντους. Μόνο που έχει βεθεί στο Σιρόπουλο, 36-29, ακόμα πιο κοντά η Μαμούς. Άστοχος στην πόλη, ο Μαρίνης στο rebound. Ζόπουλος, δεύτερο σκέφτος στον Μαρίνη. Λεβάνης, που έχει περάσει στο παρκέ. Ωραία πάσα στο Σιρόπουλο, ο οποίος με τη μία θα γυρίσει και θα κερδίσει τη ρακέτα. Καλά δεξί χουκ. Όπως είμαστε λέει ο Τιτήλας. Μακρύς. Κίνδυνος τώρα για τους Νέβρα και τον Μακρύς. Έχει την ψυχολογία από το μέρος του. Και να περάσει μια πάσα που πήρε το screen από τον Μακρύδη σε αυτόν. Το μη καιρό δεν θα βγει. Ένα πόδι από αντίπαλο. Για την ευκή πάλι για τον Μαμούτ. Ο Ράντος, Μακρύς.
στα 10. Στο πέρα στιγμή το Φαράντο θα κάνει μια προσπίση και πάσα θα εκτελέσει ένα τζάμπ στο τα 5 του Κλεμάνη. Είναι άστοχος, μάχη για το rebound. Σιρόπουλο και Νικολαίδη. Πιέζει το Βανάτι κάτω από τον Μπάκλο τον Παμούτ. Ξέρουν να το κάνουν πολύ καλά. Και τι λάσσε. Σιρόπουλος. Οι δύο παίξεις πάνω, έχει σταματήσει τρίπλα. Περισσόπουλος. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να αντέξουν στην πίεση που ασκούν οι Παμούτ στην Εύρα για σούτ. Για τρεις τη τρίπλα. Είναι άστοχος. Τρίτη φορά. Θα μου κλείσει το σημείο για απόψε. Λεμάνης. Περισσόπουλος. 8 δευτερόλεπτα. Πάει ταχύτερο μέχρι μέσα. Άλλαξε χέρι και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φύγει από αριστερά, τελείωσε από δεξιά. Ο Χρυς λέει στον κοντανά να σηκωθεί και αυτός το κάνει. Πάμε εκεί, πράγμα γίνει δεύτερος, στην γραμματεία. Ο Λέιντες βγαίνει και θα πάρει. Πάω από το Σιρόπουλο και πάλι. 20 λεπτές. Σηκώνεται ο Λουκοβίτης ενδεχομένως. Είναι αρκετά σίγουρος ότι δεν περάσει του Σιρόπουλου, πράγματι. Πάντως. Στην γωνία σου για τρεις το πάρει είναι άσομος μακρύ της Κουλεμάνης Βερμπάουν. Ευχαριστώ. Στα 15 δευτερόλεπτα πάει ταχύτατα στη δίλα στην γωνία. Είναι το Κουζανά απέναντί του και είναι επιστρέψει πάρα στον Ευχαριστώπουλο. Είναι άσομος στην πάσα του συγκριτήσεων του Λιναρίδης. Κομπίτης στα 5 δευτερόλεπτα. Θα πετάξει την μπάλα διτήλα στην ίδια και το επιθετικό rebound έχει. Κάνει το επιθετικό φάουλ και πέσει πάνω στο Λιάκο αν προβλέπω να δω καλά. Συμπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και οι δύο σηκώνονται όλα καλά. Συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ η Νέβερα Γκέλ. Και τα επόμενα 5,3 οτιδήποτε φάουλ κάνουν θα στέλνουν αντιπάλους στους βολές για να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το Μαμούρ. Ο Λίλας περνάει στον πάγκο Σαμαρά στη θέση του. Ράκη, στην πρώτη βολή, ο Λιάκος. Έτοχος στη δεύτερη, 40-31, 1-2. Τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου, Σαμαράς. Ένα πάρο μοντάζει σε κάποιον Χαρτόπουλος. Έρχεται και ο Κουλεμάρης δίδε που θα πάρει στα 11. Υπάρχει deflection στην πάσα που πήγε να βγάλει Λιάκος Κλέβη. Μακρύδης. Πάει Λιάκος. Τους πάει μόνος του μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παρά την πίεση που θα αφήσει στη μέση στη ρακέτα. 40-33. Σε 7 πόντους η διαφορά. Βαράς. Ένα σκέφτο του Γκναρίδη παραμένει πάνω του Μακρύς. Πήγε να βγάλει μια πάσα στον Κουλεμάνη, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος και υπάρχει φάουλ πριν να συμβεί αυτό. Όπου έχει βρεθεί στον Μακρύ. Κάποια δέξη παίρνει εδώ και αρχική ώρα στον πάγκο. Βαράς. Περισσότερο πάρει ένα σκρίνο από τον Γκναρίδη. Δεν θα πάρει το jump shoot σε πρώτη φάση ούτε σε δεύτερη Κουλεμάνη. Θα πάρει το τρίπλο σε πρώτη φάση χωρίς να κάνει καν τρίπλο. Είναι άστοχος. Κουζανάς το rebound. Έχει ξεχυθεί τον ανοιχτό γήπεδο και θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα μακριά. Είναι μακριά η πάσα. Pun not intended. Που πήγε να τη βγάλει ο προσωπικός του συμπαίκτης. Υπάρχει και συμπαίκτης που είναι μη προσωπικό. Anyways, Χαρισόπουλος. Κουζανάς. Πίεση έχει βρεθεί ελεύθερος ο Κουναρίδης όμως. Πάνε για το overplay και μερικές φορές το πληρώνουν με το να έχουν ανοιχτούς αντιπάλους του Σιμαμούθ. Αλλά τώρα αυτό δεν συνέβη καθώς έκλειψε και συγκράτησε και πέρασε και από άλλον αντίπαλο. Ο Λιάκος πάει μέχρι μέσα, αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι. Ακόμα πιο κοντά η Μαμούθ. 40-35 και ένα κλέψιμο. Και καλάθι από τον Λιάκο. Σε έκσταση η Μαμούθ στο πάγκο 40-37. Δεν υπάρχει άλλη. Επιλογή να πάρουν time out οι Never Again. Είμαστε πάνω στην πλούσα του Καμάνα και ένα βήμα θα περάσει στο Βασιλέ. Υπάρχει διαφορά στους 15 πόντους.
Επιστροφή λοιπόν στην Σόνη Καρίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Και έφυγε πάλι Μαμούθ. Λάκος πήγε να κλέψει, Κουλεμάρης θα σε κρατήσει. Στέλνει Σαμαρά. Μπράβο άμυνα, λέει ο Γαλιαδάκης. Από τον πάγκο δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Είναι απίστευτη άμυνα που παίζουν οι Μαμούθ. Χωρίς να έχουν κάνει παραπάνω από ένα φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Κουλεμάρης μπορούσε να πει μέσα. Είναι άστοχο στο περάσει την μπάλα εκτός. Έχει χτυπήσει το κεφάλι στην πίσω. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Λαρίδης στην παραφορά, η καλοκίνη είναι στην Λοβίδη, στα 13 σουτιά, 3 σημάνα, μπήκε και βγήκε, πάρει το rebound τελικά ποιος, Ζαντάς, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Και ο Λαρίδης εκεί πέρα, για καιρός αυτού έχει περάσει η μπάλα εκτός, φαίνεται. Φαίνεται σημαίνει από τον Φαράντο, ο Λιάκος θα πάρει ένα jump shoot έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος τελικά επίτα από διπλή αναπήρυση. Μαχθείς δεν έχει πέρα και για το επιθετικό rebound. Μια λάθος πάσα, η μπάκο πέρα πιστός. Δεν έχουμε σε λέει ο Γουναρίδης, δεν θα δούμε τι έχουν δώσει οι refs. Το κίνητο του Σιλεύρα Γεν. Αν έπιασε καλά την μπάλα ο Μαχθείς φαίνεται. Δεν θέλει να βγάλει μια πάσα. Ενδεχομένως ότι γλίστριψε από την Ιδρώτα, I don't know. Χαρισόπουλος πήγε να κλέψει ο Κουζανάς, συγκράτησε την μπάλα. Ο Μακρύδης έβγαλε την αυτή την άμυνα, Μαμούθ. Κουζανάς. Λιάκος. Πάλι Κουζανάς. Τρίποντα φάινλ, μέχρι έτσι μέσα έχει πέσει κάτω από τους μέχρι. Σε απόσταση αναπνοήσει η Μαμούθ. 2-26 πριν τη λήξη της περίοδου. Κουλεμάρης. Μαράς μόνος του μέσα. Στάθηκε καλά και φάουλ. Δεν το πιστεύει ο πάγκος στο Μαμούθ. Από το Μακρύδη. Στο Μακρύδη. Καλά, να τα σώξω δίνουμε το σχετικό χαρτάκι στην γραμματεία. Μάρας ένα έμεσο τρίποντο το οποίο θα ολοκληρωθεί. 43-39 διορθώνω. Έχουν 3 ακόμα φάουλ να δώσουν τη Μαμούθ. Για να δούμε πόσο θα εκμεταλλευτεί τη διαφορά στους 4. 2-11 πριν το τέλος. Μακρύς, θα πάρει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Όχι, τρόμαξα για κάποιο λόγο. Παράντος, πήγε δεύτερος μπέξ παρά τον Χαρισόπουλος. Και έκλεψε 2-1-2-1, 3-1-2-1. Πάει χωρίς μέσα, κόπηκε με φάουλ. Ο Κλεμάνης. Είναι 3 πραγματικά. 2 βολές για τον Κουλεμάνη. Τουλάχιστον δεν μπήκε το καλάθι σε μια κατάσταση στην οποία ήταν 1-3 για τους Μαμούθ. Κάτι αυτό. Το τσιμάβλο. Μπάλα μπήκε και βγήκε στριφογύρισε. Ο Κουλεμάνης δεν φτώξε στην πρώτη. Άστοχος, δεύτερη μάχη, πάρα πολύ μεγάλη μάχη ο Λογκοβίτης. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα έπειτα από πολλές φορές που έσβρωξε την μπάλα πάνω. Επισήμως στην Grand Slam, Sonic Arena. Σταμαράς, στον για 3 Χαρισόπουλος, τεράστιο μπαμπί. Είναι άστοχος, Κουλεμάνης στο rebound. Το voice crack το προσπερνούμε. Συνεχίζουμε όλη τη ζωή μας, Σταμαράς. Στο συν 4, πολύ σημαντική και αυτή η άμυνα για τους Μαμούθ. Πήγε να βγάλει μια περίτεκτη μπάσα. Ο Σταμαράς παίρνει deflection, πήγε στο κουζανά. Η μπάλα θα βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Τι έγινε μόλις τώρα, Μακρύς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παιχνίδι παράνοια, 43-41. Χαρισόπουλος. Παίρνει ένα κρύο το Γουναρίδη. Λεβάνει στη γωνία. Πάρει το φάουλ από το Φαράντο. Πήγε να επιτεθεί κατά μέτωπο. Είχαν ένα ακόμα να το δώσουν. Μαμούθ, τώρα δεν έχουμε. 97 δευτερόλεπτα για το τέλος. Στο συν 2 είναι Ευραγγέν, συν κατοχή. Πάρα πολύ χαμηλό σκορ στο παιχνίδι. Το οποίο θα κρυθεί από τις άμυνες. Σαμαράς, Χαρισόπουλος. Έχει ήδη κρυθεί μάλλον από τις άμυνες. Έχει πάει σε τόσο χαμηλό σκορ. Λοκοβίτης. Σαμαράς στα 7. Λεμάνης είναι στη γωνία για να το μάθω πάρει. Έχει τραβήξει 2 με τις πάνω. Πέρασε ανάμεσα από τους 2. Είναι άστοχος όπως ο Σαμαράς. Τώρα περπάτησε στο κεφάλι. Λιάκος. Θέλουν δίποτα για να σοφάρει ή τρίποτα για να περάσουν μπροστά η Μαμούθ. Ζωνάς συγκράτησε ανάμεσα από 2, πήγε να κερδίσει φάουλ. Θα
γύρνεται. Ζωράς κόπη και από τον Κουλεμάνι. Τον Ξάρα βλέπουμε στη ζώνη Καρίνα. Evolution League, baby. Εξαγωνιστική. Μακρύς. Και θα γυρίσει κόπη και εκεί αυτός από τον Κουλεμάνι. Και συγκρατεί και όλα στην μπάλα. Κουλεμάνι ζήτησε, θα πάρει ο Χρυσόπουλος τελικά. Για να δούμε. Καθαρή άμυνα ή όχι. Για το Μαμούθ, είδε το ερώτημα. Για να κλέψει ο Χρυσόπουλος δεν κατάφερε. Χρυσόπουλος πάλι, καθαρές πάσης φωνάζει ότι τρίτος από τον μπάγκο. Κουλεμάνις, στα 10 δευτερόλεπτα παίξει το Γιάννη φωνάζει. Κουλεμάνις, κερδίζει προς τη μήνυ ελεύθερα στην πίτα του τρίποντο, πάει μόνος μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ για δύο βολές. Και time out εξητήσει ο Χαρτζεδάκης, οι βολές θα εκτελεστούν μετά από το time out που έχουν καλέσει τα Μαμούθ. Όπω, το παιχνίδι κάπου εδώ πέρα αρχίζει και γίνεται πάρα μα πάρα πολύ τακτικό και τεχνικό. Θα να δούμε εάν θα βγουν βολές, αν θα μπει μία, καμία, δύο. Πραγματικά άμα δεν μπει καμία, άμα μπει μία, άμα μπει δύο, θα μπω δύο, με συγχωρείτε. Το παιχνίδι μπορεί να πάει πραγματικά εντελώς διαφορετική τροπή, επιστρέφουμε σε λίγο μία. Επιστροφή. Για μία ακόμα φορά. Στον Ιγαρίνα είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο Κουλεμάνης εκτελεί βολές. Παίρνει το χρόνο του. Είναι άστοχος στην πρώτη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν μέχρι και άλλες ομάδες για το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχουν ομιλίες. Άστοχος στην πρώτη παρόλα αυτά ο Κουλεμάνης. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. 43-41. Είναι άστοχος στη δεύτερη φορά. Θα πάει όχι το rebound. Μουναρίδης. Το συγκράτησε. Μετά από όθηση συμπαίκτη, Χαριστόπουλος. Μεγάλη φωνάζει ότι δίνεσαι από τον πάγκο για την επίθεση ένα Θεραπέλος. Στην επίθεση ένα Θεραπέλος, αλλά στο δεξιό έχει πάρει. Έχει πάει περίμοντο, ούτε αν τρεις περίοδο του πάρει κάπως. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Γουναρίδης είχε βρεθεί ελεύθερος, έπεσε κάτω. Σαρχιτζόγλου είχε βρεθεί ελεύθερος, ο Κουλεμάνης δεν πήρε το σουτ. Και έχασε την μπάλα του συμπαίκτη του και δεν κατάφερε να σουτάρει για τρεις. Τελειώνει τον χρόνο της επίθεσης. 19,8 όλα για τον Μάτι και time out που έχουν καλέσει. Τρεγκοστάρι, και κάτω τον time out. Μαμούθ. Time out που έχουν καλέσει η Μαμούθ τελικά. 43-41, 19,8 για να δούμε τι θα σχεδιάσουμε, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, μια ακόμα φορά στην Ζώνη Καρίνα, τουλάχιστον να κάνω κάποιον αναγραμματισμό να πλασάρω ότι λέω κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Δεν το σώζαμε τίποτα λοιπόν, Μαμούθ, κατοχή, ζήτησε και πήρε μακρύς. 43-41, δίποντο και ισοπάρισε τρίποντο για προσπέραση για το Μαμούθ. Κουζανάς τον συγκρατήσει, που λεμάρις πήγε, πάνω το 10 καταφέρει να πάρει την μπάλα. Πάει μόνος του, πασίλυπτα δύσκολη προσπάθεια από τον Κουζανά. Υπάρχει επιθετικό rebound, έχει σταματήσει ο χρόνος. Κατοχή. Είναι για, never again. Πέρασε εκτός. Χάθηκε η επίθεση για τους Μαμούθ. Αν πάρει την μπάλα φάουλ φοράζει κάποιος από τους Μαμούθ, για να δούμε. Ναι, τους Μαμούθ. Θα υπάρξει φάουλ αμέσως. Ευχαριστώ που ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν κίνησε. Ευχαριστώ που στις βολές λοιπόν. Τα πάντα είναι ανοιχτά ακόμα, όλα τα ενδεχόμενα. Ζωντανές, ολοζώντανες και οι δύο ομάδες και το παιχνίδι αν είναι όλο ζωντανό. Αυτό και είναι. Χαρισόπλος λοιπόν, δύο βολές. Το πει μόνο 50 φορές μέχρι τώρα. Άστοχος στην πρώτη. Σφυγμένες βοχές από τον πάγκο του Μαμούθ. Παραλάσσεις βοράζει κάποιος από τον πάγκο του Νεύρο. Μην βιάζεσαι του λέει τώρα. Για να δούμε. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η βολή για τον Σεβεραγγέν. Θα δώσουμε ξυλαράκι 3 πόντων. Ξυλαράκι ασφαλείας. Είναι άστοχος! Άστοχος ο Χαριζόπουλος! Rebound έχουν 6 δευτερόλεπτα Μαμούθ! Κουζανάς! Μακρύς! Μακρύς! Πάει μόνος μέχρι μέσα και βρεθεί ελεύθερος! Τι κατάφερε να συγκρατήσει ο Ελιάκος! Τελειώσει ο χρόνος! Τελειώσει ο χρόνος! Σεβεραγγέν! Το αποβάσουμε με τη νίκη 3-3! Περνάνε στο 3-3! Ατλάντα που κάθομαστε! Απίστευτο! Φινάλε! Πού είναι η Ατλάντα? Τώρα, μισό λεπτό. Μισό, το βλέπω τώρα. 43-41 λοιπόν είναι Never Again. Απίστευτο που είναι η SPV στις λεπτομέρειες και στην άμυνα. Κάπου εδώ πέρα νομίζω δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Εκτρέπουμε κάποια άλλη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν να έχετε οπτικό, ακουστικό υλικό. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.